Καλησπέρα ρε μάγκες μου, καλώς ήρθατε στο βίντεο και σήμερα θα παίξουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, παιδιά. Θα παίξουμε Aginator Fortnite. Λοιπόν, μπορεί να το ξαναείδατε, παιδιά, από ξένους YouTubers αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Aginator, παιδιά, είναι αυτό το Genie application. Υπάρχει και στα τηλέφωνα και σε PC, το οποίο σου κάνει κάποιες ερωτήσεις και πρέπει να μαντέψει το χαρακτήρα που έχεις στο μυαλό σου. Ο σκοπός μας, παιδιά, δεν είναι να κλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, είναι να του βάλουμε δύσκολο χαρακτήρα για να κερδίσουμε, άρα θα απαντούμε τις ερωτήσεις ορθά, χωρίς να κάνουμε λάθη, όπου δεν ξέρουμε την απάντηση λέμε δεν ξέρω. Μπορείτε να παίξετε κι εσείς ταυτόχρονα, παιδιά, με δικούς σας χαρακτήρες του Fortnite. Ο σκοπός σήμερα είναι να ψάξουμε και να βρει 5 χαρακτήρες του Fortnite από το locker μου, παιδιά, και θα ξεκινήσουμε αμέσως με ένα χαρακτήρα που είναι ένα από τα αγαπημένα μου skins, τον Longshot, παιδιά, που πιστεύω θα είναι και πολύ δύσκολος χαρακτήρας για τον Akinator να τον βρει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αμέσως, να πάμε γλίγορα στο locker να σας δείξω και τον Longshot. Διαλέξαμε τώρα αυτό το skin να προκαλέσουμε τον Akinator και πάμε αμέσως να δούμε τι θα γίνει αν καταφέρει να βρει αυτό το Longshot. Θυμάστε, παιδιά, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, αλλιώς δεν δουλεύει το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Δυστυχώς, μάγκες, στο παιχνίδι δεν έχει ελληνικά, άρα οι ερωτήσεις είναι στα αγγλικά. Θα σας διαβάζω απευθείας στα ελληνικά, εγώ δεν έχει λόγο να μεταφράζουμε κτλ. Και πάμε να δοκιμάσουμε, όπως είπαμε, το long shot, παιδιά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, πάμε play, για να δούμε τι μας έχει. Είναι ο χαρακτήρας σου κορίτσι? Όχι. Δεν έχει αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει στα αλήθεια. Φοράει παπούτσια, ναι. Λοιπόν, είναι ο χαρακτήρας σου από video game? Ναι, είναι από το Fortnite. Είναι από το Fortnite, όχ, αμάν ξεκινήσαμε καλά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Σκέφτεται. Να δούμε ποιος θα μας... Δεν έχει αρκετό μαύρο, θα έλεγα ναι. Δεν είναι ο Skull Trooper, δεν είναι σκελετός. Δεν έχει κάτι να κάνει με πάγο. Δεν έχει κάτι να κάνει με τη θρησκεία. Δεν φοράει κράνος, θα έλεγα... Δεν παίζει σκάκι. Έχει hood, δηλαδή σκούφο, ας πούμε. With a bird. Όχι, δεν έχει να κάνει τίποτα με πουλί. Δεν ξέρω αν είχε εξαρθό μαλλί. Δεν ξέρω, απαντώ. Δεν έχει πάνω από 10 tattoos. Δεν ξέρω. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το χρώμα πράσινο. Δεν έχει ferret. Όχι. Έχει ο χαρακτήρας σου φωτεινά μάτια? Ναι. Έχει πορτοκαλί? Ναι. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το Halloween? Ναι. Ή έχει πορτοκαλί? Ναι, είναι ο Longshot, παιδιά, τον έχει βρει. Μπράβο. Πώς το βρίσκει με 20 ερωτήσεις να βρει το χαρακτήρα? Βλέπετε εδώ τον βρίσκει κιόλας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς από το πορτοκαλί να σκεφτεί ο Longshot? Έχει τόσους χαρακτήρες, Hollow Head και άλλους τόσους με πορτοκαλί. Δηλαδή είναι τρελό το πράγμα. Είσαι σωστός, φίλε μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, ποιον θα δοκιμάσουμε τώρα. Όπως μπορείτε να δείτε, παιδιά, εδώ έχουμε το όλο το locker μου. Λέω να του δώσουμε κάτι πολύ δύσκολο αυτή τη φορά, που είναι ο Snowfoot. Έχει πολλούς άσπρους χαρακτήρες, παιδιά. Νομίζω θα δυσκολευτεί με αυτό. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Play again. Είναι ο χαρακτήρας σου Fortnite? Α, τώρα έμαθα ότι θέλουμε Fortnite. Δεν είναι κορίτσι, όχι. Wear a lot of black, δεν έχει μαύρο τίποτα πάνω του. Δεν είναι ελεφάντας. Φοράει μάσκα. Δεν παίζει Tekken. Δεν έχει να κάνει κάτι με τα Χριστούγεννα, παρόλο που είναι χριστουγεννιάτικο skin. Δεν του αρέσουν τα πάντας, δεν ξέρω βασικά, δεν νομίζω. Όχι, δεν είναι από την ταινία Rampage. Δεν έχει γεννηθεί στη Σκωτία. Ο χαρακτήρας σου είναι δολοφόνος που μπορείς να τον αγοράσεις, ας πούμε, να κάνει δουλειές. Δεν θα το έλεγα. Έχει μπλε. Να βάλουμε yes. Ναι, χρησιμοποιεί οχήματα. Δεν είναι καλομάθη, κακομαθημένος. Δεν είναι DJ. Δεν φοράει σάλι. Δεν θα το έλεγα. Δεν έχει μεταλλική στολή. Δεν έχει κυκλικό κεφάλι. Δεν είναι legendary skin, είναι epic. Δεν έχει να κάνει κάτι με ζώο. Δεν ξέρω αν έχει σκούρα μαλλιά. Φοράει σκούφο. Δεν είναι από το Vanos Crew, ό,τι και αν είναι αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι αυτό το crew. Δεν είναι ζωγράφος.
Δεν έχει πάει σχολείο, δεν νομίζω τουλάχιστον. Δεν είναι ο Summit Striker, φιλαράκο μου. Δοκίμασε ξανά. Να δώσουμε εγώ μια ευκαιρία, μάγκες, νομίζω. Δεν είναι πορτοκαλί το χαρακτήρα του. Ναι, έχει να κάνει με πάγο. Πάει καλά, πάει καλά. Δεν έχει δύο δουλειές, όχι μόνο Battle Royale παίζει. Δεν μιλάει ο χαρακτήρας. Οι χαρακτήρες του Fortnite δεν μιλάνε. Θα βάλω τον No. Δεν ξέρω για το χαρακτήρα μου πάνω από ένα χρόνο, παιδιά. Έχει βγει στο item shop πριν 2-3 μήνες. Δεν είναι κορίτσι, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι βασιλιάς. Δεν φοράει στρατιωτικά ρούχα. Πόσα από τα στρατιωτικά ρούχα τον βρήκε? Παρόλο που με τον βρήκε με τη δεύτερη ευκαιρία, θα το σημειώσω αυτό. Snowfoot σε δυσκολεύει. Θα τον ξαδοκιμάσουμε άλλη φορά αυτό. Να τον έχουμε υπόψη μας. Είσαι σωστός όμως. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε ένα άλλο χαρακτήρα τώρα από το locker μου, παιδιά. Έναν έτσι πιο απλό. Να του βάλουμε τον Mothmando, τον πολύ αγαπημένο μου Mothmando, την αγάπη μου στο Fortnite. Να δούμε αν βρει τον Mothmando. Θεωρώ, παιδιά, ότι θα είναι πιο εύκολος ο Mothmando παρά οτιδήποτε άλλο έχουμε δει. Πάμε Mothmando. Είναι από Battle Royale, έχει μάθει τώρα. Δεν είναι κορίτσι ο Mothmando. Δεν είναι αόρατος ο Mothmando. Δεν έχει σπαθεί. Έχει αρκετό μαύρο, θα έλεγα, ο Mothmando. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το Halloween. Δεν είναι από το Chicago. Δεν είναι δεινόσαυρος. Δεν έχει να κάνει κάτι με την PlayStation. Δεν είναι legendary skin. Έχει κυκλικό κεφάλι. Θα του πω ναι για τα μάτια και το κεφάλι. Φοράει κράνος, είναι κράνος. Δεν έχει κόκκινο και μαύρο. Δεν είναι μυστικός πράκτορας ο Mothmando. Έχει φωτεινά μάτια. Όχι, έρχεται. Τελείωσε. Η ερώτηση, παιδιά, είναι αν μοιάζει. Βασικά, αν έχει σχέση με έντομο. Ναι. Mothmando! Σας είπα, παιδιά, ήταν εύκολος γιατί έχει κεφάλι κυκλικό. Έχει τα μάτια. Έχει το έντομο. Δεν είχε περίπτωση να μην βρει το Mothmando. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε έναν πιο δύσκολο τώρα. Λέω, παιδιά, να του βάλουμε την Ice Queen που είναι ολοκένουργιο skin. Κανείς δεν θα το έχει δοκιμάσει. Πιστεύω θα τον δυσκολέψουμε αρκετά αυτό το τρελό τζίνι που τα βρίσκει όλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι ο χαρακτήρας από το Fortnite. Μας έμαθε. Ναι. Είναι κορίτσι. Ναι. Δεν έχει κόκκινη στόλη. Έχει σκούρα μαλλιά. Ναι, μαύρα. Δεν κάνει roast άλλους. Όχι. Φοράει καπέλο. Ναι. Δεν έχει να κάνει κάτι με sports. Δεν ψάχνει την αγάπη σίγουρα για Ice Queen. Φοράει κράνος. Θα έλεγα ναι. Δεν έχει τίποτε πράσινο. Δεν έχει face paint, όχι. Δεν είναι coach του Lacrosse. Η ερώτηση είναι αυτή. Φοράει πολύ μαύρο, ναι. Δεν είναι μυστικός πράκτορας για Ice Queen. Δεν έχει κόκκινο. Specialize in shotguns. Είναι ειδική στα shotguns. Δεν θα το έλεγα. Παίζει με όλα τα όπλα, don't know. Half a hammer. Όχι, δεν έχει σφυρί. Έχει να κάνει κάτι με τον πάγο. Ναι, έχει να κάνει κάτι με τον πάγο. Όχι, δεν είναι. Είναι βασίλισσα. Τώρα να απαντήσω yes. Τελείωσε. Ναι, είσαι σωστός, εύκολο ήταν. Το είναι σωστό. Παιδιά, το είχαν ψάξει ήδη 2.000 άτομα αυτό το πράγμα. Είναι το skin πριν μια εβδομάδα βγήκε, δηλαδή σκεφτείτε. Και πάμε να δοκιμάσουμε, παιδιά, ένα τελευταίο skin που πιστεύουμε δεν θα το βρει. Να το δυσκολέψουμε αρκετά. Του βάλουμε τη Rose Team Leader, παιδιά, που είναι ποτσέπη, ας το πούμε. Αποκλείεται να τον έβρει. Δύσκολο skin, θεωρώ. Πάμε να δούμε. Δεν έχει τραγουδήσει ποτέ, όχι. Δεν ζει στο Texas. Δεν φοράει κόκκινο, είναι ροζ. Δεν είναι κορίτσι γάτα. Δεν είναι η Link. Σαν πας εκεί, φίλε μου. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το ποδόσφαιρο. Δεν έχει άλογο. Έχει σκούρα μαλλιά. Ναι, είναι καφέ. Δεν την έχει δημιουργήσει ο Ken. Δεν είναι σκουρόχρωμη, όχι. Φοράει καπέλο συνεχώς. Δεν ζει στην τουαλέτα. Τι ερώτηση είναι αυτή. Δεν έχει κάνει τίποτα με sports. Για να δούμε, παιδιά, σκέφτεται λίγο. Δεν φοράει πολύ μαύρο, θα έλεγα. Παραπάνω ροζ, θα έλεγα. Αλλά τα υπόλοιπα είναι μαύρα, άρα ναι. Δεν έχει
δεν έχει δική της επιχείρηση Rose Team Leader. Δεν έχει καπέλο του cowboy. Δεν έχει να κάνει τίποτα με raccoon. Δεν φοράει κόκκινη μάσκα, όχι. Δεν είναι από το Home Sweet Home. Δεν καλύπτει το στόμα της η Rose Team Leader. Δεν φοράει ούτε γυαλιά. Τον δυσκολεύουμε, μάγκες, τον δυσκολεύουμε. Χρησιμοποιεί οχήματα, ναι. Δεν έχει να κάνει τίποτα με τον πάγο η Rose Team. Δεν φοράει μόνο... No, δεν φοράει μόνο μαύρα. Δεν είναι η Blue Team Leader κοντά, αλλά δεν είσαι. Πάμε να συνεχίσουμε. Δεν φοράει μπλε. Δεν κάνει rap, νομίζω, η Rose Team Leader. Αμαν, φοράει ροζ. Ναι. Ναι, φοράει καπέλο. Δεν είναι από το Binding Isaac τη σειρά. Δεν φοράει σκούφο ή hood. Σκέφτεται. Δεν φοράει πράσινο. Ναι, Rose Team Leader, είναι σωστός. Λοιπόν, βρήκε 3 από τους 5 από την πρώτη φορά από το locker μου και 2 τους βρήκε με δεύτερες ευκαιρίες. Το παιχνίδι, παιδιά, είναι πολύ, έχει πολύ πλάκα, ειδικά ψάχνετε με τους φίλους σας διάφορα skins, ανθρώπους κτλ. Εγώ είπα να το δοκιμάσουμε Fortnite skins έτσι από το locker μου. Αν σας άρεσε και θέλετε, παιδιά, part 2, να μου το πείτε κάτω στα comments, να κάνουμε και δεύτερο part με skins που θέλετε να ψάξω, που μου θα μου πείτε εσείς, δεν έχει πρόβλημα. Βλέπετε ότι είναι δυνατός παίχτης ο Akinator, δεν μασάει, τα βρίσκει όλα, παρόλο που ήθελε δεύτερες ευκαιρίες, του βάλαμε δύσκολα skins σήμερα. Πείτε μου κάτω στα comments αν θέλετε part 2, ξαναλέω, και με ποια skins, και εννοείται πάντα like, share, subscribe, μάγκες μου. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με live stream κιόλας αύριο. Να είστε όλοι εκεί, σας περιμένω να πάρουμε πολλά wins.